Νομίζω ότι έχει να κάνει με την απόδοση. Ό,τι και να πεις, αυτό θα μας έρθει. Σίγουρα. Αν τα κάνουμε με αυτόν τον τρόπο που τα έχεις δείξει, θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα για το χρήμα και την ευημερία. Σίγουρα. Και να ξέρουμε ότι το χρήμα επενδύεται. Οτιδήποτε κάνουμε χρειάζεται πρώτα να έχουμε στο μυαλό μας, όταν είναι να επενδύσουμε, γιατί συνήθως λέμε ξοδεύω, ξόδεψα το χρήμα. Εντάξει, το χρήμα επενδύεται. Αν επενδύεται κάτι για μένα, εντάξει, ας σκεφτώ τι εμπειρία μου φέρνει αυτό που επενδύω. Ότι οτιδήποτε κάνω με το χρήμα, πίσω από αυτό κρύβεται ένα συνέστημα, κρύβεται αυτή η εμπειρία. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε και την επόμενη φορά με κάτι αντίστοιχο, έτσι λίγο πιο διδακτικό θα έλεγα. Ήταν πολύ καλός αυτός ο τρόπος. Χρήστο, κάθισε εδώ, θα σε έχουμε στην παρέα μας. Εγώ θα συνεχίσω την κουβέντα μας με διακόσμηση, με την κυρία Νούλη. Το επίθετο είναι Χριστοπούλου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και πριν συνεχίσουμε αυτά τα όμορφα τα θέματα για τη διακόσμηση που έχουμε εδώ να κάνουμε, να πάμε σε ένα διαλυματάκι μουσικό θα έλεγα αυτή τη φορά και επιστρέφουμε σε λίγο μαζί σας.
Επιστρέψαμε από το μουσικό μας διάλειμμα. Νομίζω ήταν τελείως διαφορετικό αυτή τη φορά. Κάτι θα έχετε να μας πείτε, θα περιμένουμε στο email. Λοιπόν, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με διακόσμηση. Η κυρία Νούλη Χριστοπούλου εδώ πάλι κοντά μας και η Ελίζα μας να έρθει. Ελίζα, σε περιμένουμε στην παρέα. Γεια σου, Ελιζάκη. Καλώς ήρθατε. Τελειώνουμε με ένα πολύ όμορφο θέμα τη σημερινή μας εκπομπή και τι να πούμε τώρα, τόσο όμορφα χρώματα, έρχεται το Πάσχα, έρχεται η Άνοιξη, καιρός να αλλάξουμε λίγο τη διάθεσή μας και με χρώμα και λίγο να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε, πώς να αλλάξουμε λίγο το σπίτι μας, πώς να φτιάξουμε κάποιες λαμπαδίτσες, ένα-ένα θα τα πάρουμε. Ναι. Νομίζω όμως πρώτα έχουμε ένα βιντεάκι που πρέπει να σχολιάσουμε σχετικά με το κατάστημά σας. Νομίζω ότι είναι εύκολο να περάσει το βιντεάκι. Περιμένουμε. Το βιντεάκι έχει έρθει. Εδώ τι βλέπουμε? Ένας μπουφές, ναι. Είναι φορτωμένος με πασχαλινά αντικείμενα. Αυτή τη στιγμή διάφορα διακοσμητικά. Ναι. Ένα ωραίο βάζο που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται, οι λαμπάδες μου. Τα λουλούδια, ένα ωραίο στεφάνι, το λέω ωραίο γιατί μου αρέσει, ναι, προσωπικά εμένα πάρα πολύ, τα λαγουδάκια. Συνθέσεις για το συνθέσεις Πάσχα είναι αυτές. Ναι, πάρα πολλές συνθέσεις έχω, ναι, κάνει. Πάλι εδώ βλέπουμε λαμπάδες, ναι, σε διάφορα χρώματα και για διάφορες ηλικίες. Γιατί και μου εδώ, το ζητούν κάθε χρόνο εδώ αυτό. Εδώ ήταν πάνω κάτι κρεμασμένο, ναι, στο, ναι, ταβάνι. Είναι στο ταβάνι που κρέμονται οι λαμπάδες. Πολύ, ναι. Ναι. Σαν πολύφωτο. Σαν πολύφωτο είναι που... Α, εδώ πέρα προσπαθούμε, βλέπουμε... Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ωραίες λαμπαδίτσες. Έχει και τα κοσμήματά μου που θα μιλήσουμε μια άλλη φορά. Ναι, ναι. Ναι, οι λαμπάδες μου που είναι νομίζω η μία καλύτερη από την άλλη. Τις αγαπώ όλες και δεν μπορώ να τις ξεχωρίζω. Πάλι το μπουφέ βλέπουμε. Εδώ το τραπέζι. Ναι. Τα αυγά, τα αυγά, τα αυγά είναι, που είναι σε από... κερί. Ναι, είναι κεράκια, ναι. Είναι κεράκια, ναι, είναι κεράκια αυτά σε κερί. Επομένως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πάνω στο τραπέζι μας διακοσμητικά για να μην κάποια πολλά τέτοια είδη. Ναι, 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 ναι. Λαμπάδι σε πολλά χρώματα. Ναι, και ζωντανά χρώματα, σε, ναι, χρώματα φουξί, έντονο γαλάζιο, όλα τουρκουάς, αυτά, να ρωτήσω, ναι, κάτι, μπορούν να μπουν πάνω στο τραπέζι όταν έχουμε ένα εορταστικό τραπέζι στολισμένο, με την Ανάσταση. Θέλουμε, ναι, να φάμε και να διακοσμήσουμε κάτι. Βάζουμε... Σαφώς βάζεις ένα πάρα πολύ ωραίο τραπεζομάντιλο, ναι, στη, ναι, μέση ένα βάζο με λουλούδια, στον κάθε καλεσμένο από ένα λαγουδάκι, ναι, με ένα βουλάκι, και με ένα βουλάκι που είδαμε, ναι, το λιθινό, το λιθινό, το να τσουγκρίσουμε, ναι, κιόλας, ναι, πάρα πολλά κεράκια, ναι, λουλουδάκια διάφορα, ακόμη και πάνω στην πετσέτα μπορούμε να βάλουμε κάποιο λουλουδάκι, με πάρα πολύ ωραία χρώματα. Το νομίζω εορταστικό τραπέζι, το εορταστικό θα γίνει... τραπέζι θα γίνει καταπληκτικό, ναι, 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 ναι. Όλα αυτά είναι νομίζω κάθε ένα τελείως διαφορετικό από το άλλο και σαν κατάστημα εμείς που το είδαμε μέσα, ναι, και περάσαμε, ναι, ένα κομμάτι με τις λαμπαδίτσες συμπληρώνει το πασχαλιάτικο κομμάτι, ένα κομμάτι με τα λουλούδια συμπληρώνει, ας πούμε, μπορούμε να διακοσμήσουμε ένα χώρο εσωτερικό του σπιτιού. Το ανοιξιάτικο μπορούμε ανοιξιάτικο, τώρα, ναι. Είτε στο μπαλκόνι, είτε στο μπαλκόνι μας. Τι χρώματα, ναι, να βάλουμε και τι λουλουδάκια να βάλουμε, τι θα μπορούσαμε να διακοσμήσουμε στο μπαλκόνι με γλαστρούλες, ψεύτικες και πάνω ίσως κάποια πράγματα για το τραπέζι. Ναι, βέβαια. Είναι καλή ιδέα. Πάρα πολύ καλή ιδέα είναι και φανάρια. Φανάρια. Ναι. Κεριά έχουν δείχνουν... μέσα τα φανάρια. Ναι, κεράκια μέσα. Να έχουμε κεράκια βέβαια, μέσα. Βέβαια, βέβαια, ναι. Για να φωτίζουν κιόλας, διάφορες κορδέλες, ναι, επάνω στα φανάρια, πολλά διακοσμητικά. Γλάστρες, ναι. Τις γλάστρες μας μπορούμε να τις βάλουμε κόκκινες κορδελίτσες, τα λουλουδάκια να δώσουμε ένα τόνο. Ναι. Γύρω γύρω στο χώμα πάλι μικρά ρεσουδάκια, πετραδάκια, πέτρες και πάνω, ναι, στις πέτρες ρεσό. Ωραία, να μπορούμε πάρα, ναι, πολλές, ναι, ιδέες να δώσουμε και να βγούμε πια έξω στο μπαλκόνι. Ναι. Τώρα εδώ, με αυτά που φέρατε και ένα στεφάνι, εκείνο το στεφάνι κάτω που, ναι, έχουμε, ναι, να μας το δείξει λίγο η κάμερα, ένα όμορφο στεφάνι που υπάρχει, είναι ίσως ένας προάγγελος του Πάσχα, της Άνοιξης θα έλεγα, και θα μπορούσαμε ένα τέτοιο όμορφο στεφάνι να το βάλουμε σε ποιο σημείο? Ακόμη και στο μπαλκόνι που συζητούσαμε το πριν, καλύτερο, το καλύτερο, έξω, ναι, από την πόρτα μας. Ναι, στα εξωτικά μας, στο εξωτικό πάμε τώρα μας, το ακόμη Πάσχα και πάνω στο πασχαλινό τραπέζι. Ναι. Να μπει στη μέση
και να μπουν 2-3 κεριά, ναι, 2-3 κεριά με διάφορα χρώματα και αυτά, ναι. Που να γίνεται ένας συνδυασμός, να ταιριάζουν όλα μαζί, ναι. Το στεφάνι αυτό. Να ρωτήσω κάτι, ναι. Είναι εύκολο τα υλικά αυτά όλα να τα προμηθευτούμε από εσάς και να δημιουργήσουμε μόνοι μας τη σύνθεση? Βέβαια, και ή μάλιστα... να μας φτιάξετε εσείς μια κατά παραγγελία σύνθεση? Και αυτό γίνεται, αλλά όλα τα υλικά πουλούνται στο μαγαζί, υπάρχουν στο μαγαζί, ναι. Και εγώ η ίδια μπορώ να βοηθήσω κάποια πελάτησα, ναι, και να το δημιουργήσει και μόνη της, να πάρει τα, ναι, υλικά και να το φτιάξει μόνη της. Αυτό είναι καλό, γιατί κάθε ένα στο σπίτι του έχει κάποια χρώματα. Σωστά. Επομένως, εγώ σύμφωνα και με τα αγαπημένα του που έχω, μπορώ να φτιάξω αντίστοιχα ένα λουλούδι, ένα στεφάνι, μια σύνθεση στο βάζο μου. Να προχωρήσουμε λίγο στα υπόλοιπα κομμάτια. Από εδώ δεξιά έχουμε ένα βάζο το οποίο έχει ένα είδος λουλούδιου, ας πούμε. Είναι η ορχιδέα αυτή. Είναι η ορχιδέα που δίνει έτσι ένα τόνο και αυτό ανοιξιάτικο, με ένα κλονάρι, ναι, ξερό κλαδί, αλλά έχει πράσινο έτσι λίγα και πάνω και ταιριάζει με το πράσινο του βάζου, ναι. Και αυτά και μπορούμε να τα βάλουμε ίσως επάνω στο σαλόνι, ίσως στην είσοδο. Στο σαλόνι, στην είσοδο, μπαίνοντας που είναι και το Feng Shui. Ναι, το Feng Shui. Ναι, ναι, ναι. Ελίζα, εσύ? Εγώ έχω να πω ότι είναι φανταστικά όλα, γιατί πρώτον επειδή είναι χειροποίητα, ναι, και έτσι είναι πολύ ωραία όλα, ναι, τα πραγματάκια που είδαμε και στο μαγαζί σας, ναι, από κοντά. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Να συνεχίσουμε πολύ με μια λαμπαδίτσα στην κατασκευή, γιατί σίγουρα θα θέλουν να δουν και οι τηλεθεατές πώς κάνουμε, ναι, βέβαια, μια παίρνουμε απλή κατασκευή σε μια λαμπάδα, παίρνοντας κάποια υλικά. Παίρνοντας κάποια εύκολα υλικά, εύκολα, που μπορούμε και όλος, ναι, και να τα βρούμε. Κάποια φύλλα που μας από ένα βάζο μας έχουν περισσέψει. Ένα κλαδάκι, λουλουδάκι, έτσι αυτό. Ένα πουλάκι που αν υπάρχει, αν όχι, υπάρχει στο μαγαζί αυτή τη, ναι, στιγμή. Παίρνουμε μια λαμπαδίτσα, δίνουμε μια βάση, κάνουμε μια κόκκινη κορδελίτσα, κόκκινη κορδελίτσα, βλέπω, γιατί είναι κόκκινη κορδελίτσα, η βάση είναι κόκκινη, ναι, το κερί, ναι, ναι, το κεράκι μας είναι κόκκινο, οπότε πρέπει να πηγαίνουμε με τα χρώματα, ναι, να ταιριάζει. Λοιπόν, πολύ πρόχειρα βάζουμε, κολλάμε. Βάζουμε. Αυτό τι είναι, τι κόλλα μπορούμε εμείς να χρησιμοποιήσουμε στο σπίτι? Είναι ένα πιστολάκι. Ένα πιστολάκι αυτό, ναι. Και εμείς αντίστοιχα μία απλή κόλλα, ναι. Σιλικόνη μέσα, ναι. Τίποτε, πολύ απλά, ναι, έτσι. Βάζουμε και ένα πρώτα λουλουδάκι. Ναι. Τώρα σας δείχνω και κάποια μυστικά εδώ. Είναι βάζουμε καλό. Ένα, ναι, βέβαια, αλλά να βοηθήσουμε εδώ τις πελάτησες. Βέβαια. Ναι, ένα λουλουδάκι. Ακόμη αν θέλουμε και ένα πουλάκι να κολλήσουμε. Για όλες τις ηλικίες αυτές οι λαμπάδες. Για όλες τις ηλικίες είναι, ναι, ναι, ακριβώς. Και μάλιστα όταν κάποιος την κάνει και μόνος του είναι ακόμα καλύτερα. Ακόμη καλύτερα. Ναι. Κολλάμε και ένα μικρό πουλάκι. Πολύ ανοιξιάτικο. Ωραίο. Ανοιξιάτικο. Βάζουμε και μία κορδελίτσα. Αυτή νομίζω είναι, ναι. Χρειάζεστε βοήθεια? Όχι, εντάξει, θα το προσπαθήσω έτσι να το κάνω γρήγορα, να μην ξοδεύω χρόνο. Αυτή η λαμπάδα είναι πολύ όμορφη για ηλικίες λίγο μεγαλύτερες, θα έλεγα. Γιατί πολλές φορές προβληματιζόμαστε τι λαμπάδα, ακριβώς, να πάρουμε σε κάθε ηλικία. Ακριβώς. Το μικρό είναι πολύ μικρό, δεν μπορούμε να το βολέψουμε.